κρατικές ενισχύσεις των προηγούμενων ετών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να επιστραφούν. Καλησπέρα στον πρόεδρο του Πανθεωτικού, τον κύριο Δημογιάννη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Δημογιάννη, το ερώτημα είναι ένα. Επειδή ακούσαμε όλοι και τη δήλωση του Βαγγέλη Αποστόλου στη Βουλή, το διαβάζω ξανά. Όσο είμαι εγώ υπουργός και όσο υπάρχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπάρξουν ανακτήσεις. Ποιος στέλνει την τροπολογία στη Βουλή, κύριε Στεριόπουλε? Ο κύριος Αποστόλου. Γιατί? Ο κύριος Αποστόλου με τον Υπουργό Οικονομικών. Σωστά. Θέλω την τροπολογία στη Βουλή και μετά λένε δεν τη συγχρηστούν, δεν τη στηρίξουν. Αυτό περίμενα να μου πείτε για να σας κάνω το επόμενο ερώτημα. Τους πιστεύετε? Έχουμε τρελαθεί τελείως, κύριε Στεριόπουλε. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Οι αγρότες έχουν σπάσει τα τηλέφωνα αυτό το πρωί, είναι παραστατημένοι. Τι είναι αυτό δηλαδή που κάνουν τώρα? Ρίχνουν λάδι στη φωτιά σε μια ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα στον αγροτικό τομέα. Τι είναι αυτό που πάνε να κάνουν τώρα? Τι προσπαθούν να πετύχουν με αυτή την ιστορία? Αφήστε τώρα που προσπαθούν να πετύχουν αυτοί. Τα ξέρετε εσείς τι προσπαθούν να πετύχουν. Και τα ξέρουν και όλοι οι αγρότες. Τι κάνετε τώρα εσείς? Εμείς τι κάνουμε τώρα? Να σας πω τι κάνουμε εμείς τώρα. Θεωρώ ότι επιτέλους μετά από αυτό οι αγρότες θα ξυπνήσουν. Αυτό που θα γίνει από εδώ και πέρα θα είναι επανάσταση. Τίποτα άλλο. Έρχονται τώρα σε έναν. Πρακτικά μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο? Πρακτικά μπορείτε να εξηγήσετε λίγο τι θα συμβεί? Πρακτικά, την Κυριακή έχουμε πανελλαδικό, θα αμέσως μετά... Όχι. Τι θα συμβεί οικονομικά? Θα σας κρατήσουν χρήματα που είναι να σας δώσουν? Όχι, κύριε Στεριόπουλε, δεν θα μας κρατήσουν τίποτα γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Ωραία. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, ας μην τρελαθούμε τώρα τελείως, έτσι. Μιλάμε για φορολογικά, μιλάμε για τις μισές επιδοτήσεις που θα εισπράξουν οι αγρότες την επόμενη Δευτέρα, παρόλο που πολυδιαφημίζουν αυτό το δισεκατομμύριο, οι μισές θα τα πέψει, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για υπερβολικά έξοδα, μιλάμε ότι, ότι βιώνουμε αυτό που βιώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Κάθε μέρα έρχονται λογαριασμοί και δεν ξέρουμε πού να φτάσουμε και τι να πληρώσουμε. Άρα λοιπόν τι κουβεντιάζουμε τώρα, κύριε Στεριόπουλε? Έχει τελειώσει πιστεύω αυτή η ιστορία. Αυτό που μένει πλέον είναι η επανάσταση. Και αυτό το μήνυμα πέρα λαμβάνω από όλους τους συναδέλφους. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι που εφεύρανε σήμερα αυτή την ιστορία με το πακέτο Χατζηγιάννη πρέπει να είναι τρελοί. Πρέπει να του λείπει μυαλό. Εγώ το λέω ευθέως. Πρέπει να του λείπει μυαλό. Και τι, ακούστε τώρα, τι είναι αυτοί που κατήγγειλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πακέτο Χατζηγιάννη? Τι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που έρχονται σήμερα να προασπίσουν τον Έλληνα αγρότη και λένε ότι εγώ θα παλέψω να μην πληρώσει ούτε ένα ευρώ Έλληνας αγρότες. Και πώς θα το πληρώσει? Ακούστε, καταρχάς δεν στέκει νομικά. Λένε ότι... Λοιπόν, κύριε Δημογιάννη, θα τα πούμε και την Πέμπτη. Θα μεσολαβήσει η αυριανή απεργία των δημοσιογράφων. Θα έχουμε τον χρόνο την Πέμπτη να πούμε περισσότερα. Έτσι είναι σημαντικό. Ναι, είναι γνωστό. Μην το ανοίξουμε άλλο γιατί πιέζει. Ξέρετε ότι αυτά τα θέματα δεν τα αφήνουμε. Λοιπόν, κύριε Δημογιάννη. Θέλω να το κρατήσουν από τις επιδοτήσεις για να κλείσουμε. Θέλω να το κρατήσουν από τις επιδοτήσεις όταν οι μισοί δικαιούχοι του πακέτου Χατζηγιάννη δεν έχουν επιδοτήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δημογιάννη, θα τα πούμε την Πέμπτη. Σας ευχαριστούμε. Καλησπερίζουμε στο σημείο αυτό για να τρέξουμε τον χρόνο του Δελτίου, τον κύριο Τσολίσο, εκπρόσωπο.